Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια, Δέσποινα Παπά. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, καλησπέρα σας. Ένα συναξάρι ξεκινά και σήμερα εδώ στους 96 και 1 στο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως με σκοπό να δώσει φως στη ζωή και τις διδαχές της ζωής του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη. Τι θα πει Ήρα Κάποια μέρα που με ρωτούσε για τις προσευχές που κάνω του απήγγυλα τον 142ο ψαλμό του Δαβίδ. Όταν έφτασα στο σημείο που λέει «Γνώρισόν μη κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου», ο ψαλμο του δαβιδ οταν εφτασα στο σημειο που λεει γνωρισον μη κυριε οδον εν οτι προσεειρα την ψυχη μου ο γεροντας με σταμάτησε ρωτώντας «Δεν μου λες, τι θα πει ήρα» του απάντησα «Σημαίνει σήκωσα, ανέβασα» και ρώτησα «Δεν ξέρετε τι σημαίνει η λέξη ήρα» και εκείνος πολύ απλά «Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά ξέρεις πώς την αισθάνομαι αυτή τη λέξη και μου έκανε πνευματικότατη ανάλυση της ενίας της ψυχικής ανατάσεως προς το Θεό. Ο γέροντας αγνοούσε ως ολιγογράμματο την ερμηνεία της λέξης σύρα, γνώριζε όμως θαυμάσια το βαθύτερο πνευματικό της νόημα. «Μέγας είσαι κύριε» είπα μέσα μου. Συνέχισα να το απαγγέλω τον ψαλμό και επειδή με ανέπαβε ψυχικά, έπειτα από κάποια άδικη επίκριση που είχα υποστεί, τόνισα τις λέξεις. «Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί». Αμέσως ο γέροντας «Ετάζον νεφρούς και καρδίας» παρενέβη λέγοντάς μου «Στάσου, στάσου, όταν λες εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύστους θλίβοντας την ψυχή μου, να μην εννοεί ανθρώπους, αλλά δαίμονες, να αντιμετωπίζεις την κάθε περίπτωση με την αγάπη της Καινής Διαθήκης. Ο ευαίσθητος και ορθόδοξος πνευματικός δέκτης του Γέροντα έπιανε και τα πιο λεπτά διανοήματά μου και όταν αυτά λοξοδρομούσαν, ενεργούσε την απαιτούμενη διορθωτική επέμβαση. Βέβαια δεν είχα σκεφτεί εκείνη τη στιγμή ούτε εξολόθρευση, ούτε απόλυα των επικριτών μου, αλλά απλώς επικράτησε τις δικαιοσύνες του Θεού προς επανόρθωση της αδικίας τους. Εκείνος όμως ούτε αυτή τη λοξοδρόμηση δεχόταν. Μου θύμιζε και κάτι περισσότερο, ότι όπως με είχε διδάξει κάποτε, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι σαν αδελφοί μου, που είχαν πέσει θύματα των ληστών δαιμόνων και εναντίον αυτών, των πραγματικών εχθρών μου, έπρεπε να στρέψω τον αγώνα μου αγαπώντας σε κάθε περίπτωση του συνανθρώπους μου όπως μας απεκάλυψε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο γέροντα ζούσε την αγάπη της Καινής Διαθήκης και με το κριτήριο της αγάπης αυτής τα αξιολογούσε όλα. Κάποτε του μιλούσα για την ηθική κρίση της εποχής μας, η οποία με τα εκπληκτικά οπτικοακουστικά μέσα τηλεπικοινωνίας έχει πάρει τη μορφή παγκόσμιας επιδημίας, δαιμονικής αποστασίας που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία, από πλευράς εκτάσεως και βάθους της. Ο γέροντας συμφωνούσε, λυπημένο και δεν μιλούσε. Μόλις όμως του είπα ότι φοβούμε πως ο Θεός θα επιτρέψει σκληρότατες τιμωρίε για να συνετιστούμε, αντέδρασε με τα λόγια. Όχι, ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο άνθρωπος αυτό τιμωρείται απομακρυνόμενος από το Θεό. Είναι ας πούμε εδώ νερό, εκεί φωτιά. Είμαι ελεύθερος να διαλέξω. Βάζω το χέρι μου στο νερό, θροσίζομαι. Το βάζω στη φωτιά, καίγομαι. Η επέμβαση του Θεού είναι μυστική. Στην επόμενη συναντησή μου επανήλθα στο θέμα και του ανέφερα σχετικά ένα απόσπασμα λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέει ότι ο Θεός θέλει την δραστική παιδαγωγία του αμαρτάνοντος ανθρώπου για τη διόρθωσή του και σωτηρία του, επειδή όμως έχει πολύ αγάπη και πονά περισσότερο από τον παιδαγωγούμενο, ενθαρρύνει τη μεσολάβηση των Αγίων ζώντων και κοιμημένων που έχει σαν αποτέλεσμα τον μετριασμό της σκληρότητας της παιδαγωγίας. Ο γέροντας άκουγε ευχαριστημένος. Τότε τον ρώτησα. «Γέροντα, ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας» και μου απάντησε «Όχι, δεν επεμβαίνει, σέβεται την ελευθερία μας» και χαμηλόφωνα συμπλήρωσε «Η επέμβαση του Θεού είναι μυστική». Αισθανόμουν ότι ο λόγος του προχωρούσε στα μυστήρια του Θεού. Φεύγοντας από το κελί του συλλογιζόμουν η επέμβαση του Θεού είναι μυστική, συνεπώς άγνωστη σε μας. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να συνδέουμε συγκεκριμένες αμαρτίες ανθρώπων με συγκεκριμένα δυσάρεστα γεγονότα που τους συμβαίνουν σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος και να χαρακτηρίζουμε τα γεγονότα αυτά σαν ορατή επέμβαση και τιμωρία του Θεού, σαν θεοδικία και θεομηνία. Ανεξερεύνητη ευουλέ του Θεού Τι σε γνωνούν Κυρίου παρά μόνο ο ίδιος ο Κύριος και η Αγίοι Του, στο βαθμό που Εκείνος τους τον αποκαλύπτει. Αυτό που έγινε γνωστό σε μας είναι ότι ο Θεός εστί και επομένως οι μυστικές επεμβάσεις Του γίνονται από αγάπη. Η αγάπη Του σέβεται την ελευθερία μας. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του διαβόλου. Όταν μετά από λίγες μέρες τον επισκέφτηκα, ο γέροντας προχώρησε περισσότερο μου είπε «Ο διάβολος είναι προσωπικότητα και γι' αυτό ο Θεός σέβεται την ελευθερία του». Αυτό δεν το είχα φανταστεί. Να σεβαστεί ο Θεός την ελευθερία των αγγέλων που δεν αμαρτάνουν, να σεβαστεί την ελευθερία των ανθρώπων που αμαρτάνουν και μετανοούν, μου ήταν κατανοητό. Να σεβαστεί όμως την ελευθερία και των ασεβών δαιμόνων που αμαρτάνουν και δεν μετανοούν, μου ήταν ακατανόητο μέχρι ποιο σημείο η αγάπη του Θεού σέβεται την ελευθερία των λογικών πλασμάτων του. Μήπω δεν υπάρχει οριακό σημείο. Όμω τότε, πώ γίνεται η μυστική επέμφασή τη κατά την διαβεβαίωση του γέροντα. Μυστήριο. Καθό μυστική. Και αφού είναι μυστήριο, είναι προτιμότερο να δέχομαι απλά ό,τι γίνεται παρά να ματαιοπονώ ερευνώντα περίεργα πώ γίνεται. Μου αρκεί που γνωρίζω ό,τι γίνεται από αγάπη. Ο Θεός σέβεται το θέλημά μας. Είναι συγκινητική η διακριτικότητα της αγάπης του Θεού όπως μας την απεκάλυψε ο γέροντας. Ήμασταν μια φιλική συντροφιά στα καλύσια δίπλα στους βράχους του μοναστηριού, έχοντας ανάμεσά μας τον γέροντα. Ήταν νύχτα, παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας μας έκανε μια κατανικτική εξωτερική και εσωτερική περιγραφή των αγιορείτικων αγρυπνιών στα καψοκαλίδια τότε που όπως έλεγε το Άγιο Πνεύμα ερχόταν και πλημμύριζε με ουράνια χαρά τις ψυχές των μοναχών. Και λέγοντας αυτά μας άφησε ένα αφοπνιστικό μήνυμα. Και τώρα το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει στις ψυχές μας όπως και τότε. Αλλά σέβεται την ελευθερία μας. Δεν θέλει να την παραβιάσει. Περιμένει να του ανοίξουμε μόνοι μα την πόρτα και τότε θα μπει στην ψυχή μας και θα την μεταμορφώσει. Τα λόγια του μου θύμιζαν την αποκάλυψη η επί τη θύραν και κρούω. Εάν τις ακούσει τις φωνές μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσω με προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Ο πατοδύναμος Θεός χτυπά διακριτικά την πόρτα της ψυχής του αδύναμου ανθρώπου και περιμένει υπομονητικά να του ανοίξει για να τον κάνει αληθινά ευτυχή και αυτός τις πιο πολλές φορές κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του που εκείνος του χάρισε δεν του ανοίγει, μένοντας κλεισμένο στη δυστυχία του. Πόσοι από εμά άραγε έχουμε την φρόνηση να κάνουμε πράξη την κεσία, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν. Πόσοι από εμά λέγοντας αυτή την προσευχή δεν αμπαρονόμαστε στη μοναξιά της ανασφάλειάς μας και ο Θεός σέβεται την αφροσύνη μας γιατί και αυτή αποτελεί έκφραση της ελευθερίας μας. Μια μέρα ο γέροντας μου είπε «Ο Θεός σέβεται το θέλημά μας». Και μια άλλη «Ό,τι κάνεις, να το κάνεις επειδή το θέλεις, ελεύθερα, υπεύθυνα και με ευχαρίστηση». Προσπαθούσα να ευαθύνω στις επιγραμματικές αυτές πολυσήμαντες αυτές συμβουλές του. Υπακοή από εγωισμό. Συζητούσα μαζί του ένα σχετικό θέμα. Επρόκειτο για κάποιον αυστηρό πνευματικό που αρνήθηκε να ικανοποιήσει την επιθυμία πνευματικού του παιδιού να επισκεφτεί τον πατέρα Πορφύριο για να του μιλήσει για σοβαρό προσωπικό του πρόβλημα. Το περιστατικό μου είχε προξενήσει αλγινή εντύπωση και του την εξέφρασα. Ο γέροντας κούνησε λυπημένο στο κεφάλι και ψιθύρισε. «Τι να πεις, είναι βλέπεις και πνευματικός, Πάντο γέροντα ήταν πολύ προσεκτικό και επίκη τη κρίση του για άλλου, ιδίω όταν επρόκειτο για ιερεί που έκαναν λάθη. Αντί χαρακτηρισμού, προτίμησε να μου μιλήσει παραβολικά. Ξέρει, όταν ο παπικό μισιονάριο πάρει εντολή για κάποια αποστελή, ανεβαίνει στο αεροπλάνο στη Ρώμη και όταν φτάσει στο αεροδρόμιο Αφρικανού κράτου, εκεί ανοίγει ένα κλειστό φάκελο και διαβάζει ποιο θα είναι το έργο του, που είναι υποχρεωμένος να το εκτελέσει, έστω και αν δεν συμφωνεί. Με εμά τους Ορθοδόξους δεν γίνεται έτσι. Κατάλαβα τι περίπου ήθελε να μου πει. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που διεπίστωνα ότι υπάρχουν μέσα στον Ορθόδοξο χώρο και πνευματική οδηγή ευτυχώ λίγοι που διαπνέονται ουσιαστικά από παπικό πνεύμα που απαιτούν την εκτέλεση των εντολών τους, αδιαφορώντας για τις εσωτερικές αντιστάσεις των πνευματικών παιδιών τους. Καλλιεργούν μια ολοκληρωτική νοοτροπία. Επειδή φοβούνται την ελευθερία, επιβάλλουν την πειθαρχία και αγνοούν ότι η ορθόδοξη υπακοή είναι καρπός ελευθερίας. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο αυταρχικός πιθαναγκασμό έφερε το αποτελεσμά του. Το ίδιο πνευματικό τέκνο του αυστηρού πατρός δήλωσε στους φίλους του που τον προέτρεπα να δει τον πατέρα Πορφύριο ότι δεν επιθυμεί πλέον να τον επισκεφτεί. Σε μια συνάντησή μου με τον Γέροντα του είπα: Νομίζω ότι δεν έρχεται σε εσά όχι επειδή δεν θέλει να έρθει, αλλά επειδή κάνει πακοή στο πνευματικό του. Ο του με κατέπληξε λέγοντά μου: Κάνει πακοή επειδή οι συμβουλέ του πνευματικού του ικανοποιούν τον εγωισμό του. Πρώτη μου φορά άκουσα τον Γέροντα να μου μιλά τόσο ανοιχτά για λάθη πνευματικά. Ήξερα ότι δεν το έκανε από προσωπική ευθυξία. Ο γέροντας δεν καλούσε ανθρώπου να τον επισκεφτούν. Μια μόνη εξαίρεση αντιλήφθηκα και αυτή έγινε έπειτα από θερμέ παρακλήσει φίλων κάποιου προκατηλημένου που βασανιζόταν. Ουσιαστικά, επρόκειτο για δική μου έμεση πρόκληση. Ο Γεροντα δεν ήθελε να κάνει οπαδού. Απλώ βοηθούσε όσου προσέτρεχαν στο κελί του. σω μου μίλησε έτσι γιατί ήθελε να μου αποκαλύψει άλλη μια δολιότητα του διαβόλου μέσα στι τάξει των χριστιανών. Και συλλογιζόμουν, ώστε το κίνητρο τη υπακοή αυτού του ανθρώπου. Ήταν η ικανοποίηση του εγωισμού του. προσπάθειες του εχθρού. Οι διαπιστώσεις μου ήταν δυσάρεστε και βλέποντας τη γαλήνια πνευματική στάση του γέροντα τον ζήλεψα. Έμενε ατάραχος, αν και το περιστατικό δεν αφορούσε προσωπικά εμένα, αλλά τον ίδιο αφού εκείνον είχαν παρεξηγήσει. Ποτέ ο γέροντας δεν μετέτρεπε μια άδικη επίθεση που δεχόταν σε προσωπική αντιδικία με τους επικριτές του. Έλεγε την αλήθεια, όχι με φόβο και πάθος, αλλά με θάρρος και αγία απάθεια, διότι γνώριζε ότι η πνευματική πάλι δεν διεξάγεται μεταξύ ανθρώπων, αλλά μεταξύ αγάπης και μίσους χριστιανικής αγιότητος προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της ουρανίης. Παρέμενε σε κάθε περίπτωση ο ειρηνικό, ο μιλίχιος πατέρας, επικής και ανεκτικός στις πτώσεις των ανθρώπων, διότι κατήχε τα μυστικά του πνευματικού αγώνα. Δεν παγιδευόταν από τους παραπλανητικούς ελιγμούς του διαβόλου, ο οποίος ως πρώτος διδάξας εφήρμοζε με εξυγχρονισμένες παραλλαγές τη μέθοδο του διέρη και βασίλευε. Ο γέροντας δεν φατρίαζε, δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από τους αμαρτωλούς, αισθανόταν οργανικά ενωμένους με όλους τους χριστιανούς μέσα στο ενιαίο σώμα της Εκκλησίας. Ζούσε το αποστολικό «Τις ασθενεί και ουκ ασθενό. τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε όσο αποστρεφόταν την αμαρτία, άλλο τόσο αγαπούσε αδιακρίτως όλους τους αμαρτωλούς. Εκείνοι μερικές φορές τον πολεμούσαν με παρότρινση του διαβόλου και αυτός προσπαθούσε να συμπαραταχθεί μαζί τους στον κοινό πόλεμο του χριστιανών κατά του πονηρού. Ακολουθούσε τη συμβολή του Ιερού Χρυσοστόμου. «Μη μετεκίνου του διαβόλου, καταλήλων ιστάμενη, αλλά μεταλήλων και εκείνου παρατασσόμενη» όταν έλθει ο Χριστός, φεύγει η αμαρτία. Μου έλεγε μια μέρα, όταν έρθει και κατοικήσει σε όλο το χώρο της ψυχής μας ο Χριστός, τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στεναχώριες. Τότε φεύγει και η αμαρτία. Τον ρώτησα με απορία πώς φεύγει η αμαρτία γέροντα, αφού η γραφή λέει ότι και μία μόνο ημέρα εάν ζήσουμε στη γη θα αμαρτήσουμε. Ο γέροντας με κοίταξε λυπημένα και μου είπε, τι να σου πω, αφού δεν με καταλαβαίνεις, προσπάθησα να τον καταλάβω. Όταν έφτασα στο σπίτι, μελέτησα σχετικά το θέμα μέσα στην Αγία Γραφή. Βρήκα την ερώτησή μου να δικαιώνεται στην Παλαιά Διαθήκη στα λόγια του Ιώβ. Τι γάρ καθαρός έστε από ρήπου, εάν μία μέρα ο βίος αυτού επί Αλλά βρήκα και την απάντηση του γέροντα να θεμελιώνεται στην πρώτη επιστολή του αγαπημένου του Ευαγγελιστή Ιωάννου ότι εκείνος εφανερώθη, η να τα σαμαρτία άρη άρι και αμαρτία εν αυτό ουκέστη. Πάσο εν αυτό μένων ουχ πάσο αμαρτάνων ουχε ώρα και εναυτόν αυτόν ου δεν έγνω και εναυτόν. αυτόν. Έτσι, μετέθεσα την ερώτησή μου από τον πατέρα Πορφύριο προς τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ήταν φανερό ότι ματαιοπονούσα, διότι προσπαθούσα να συλλάβω διανοητικά αλήθειες, που μόνο βιωματικά κατανοούνται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο πατέρας Πορφύριος με την αγιοπνευματική εμπειρία τους μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Θεία μεταμόρφωση. Μια άλλη μέρα, ο γέροντας, συγκαταβαίνοντας την αδυναμία μου, θέλησε να με βοηθήσει στην απορία μου. Μου είπε «Όταν μας επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα, το καταλαβαίνουμε. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου δεν είναι όπως μια από τις συνηθισμένες συγκινήσεις μας. Είναι κάτι που έρχεται άνωθεν και μας μετεμορφώνει ολόκληρους. Μας κάνει άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ονομάσαμε και το μοναστήρι μας η μεταμόρφωση του σωτήρος. Όταν έλθει μέσα μας ο Χριστός, τότε ζούμε μόνο το καλό, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Το κακό, η αμαρτία, το μίσος εξαφανίζονται μόνα τους. Δεν μπορούν, δεν έχουν θέση να μείνουν. Αισθανόμουν ότι ο γέροντας μου μιλούσε, όχι για κάποια αποσπασματική, καλή μας προσπάθεια, αλλά για ένα αποφασιστικό, οριστικό πέρασμα από την παλιά ζωή της αμαρτίας στην καινούργια ζωή της αγιότητας, κατά την οποία εμείς ζούμε εν Χριστώ και ο Χριστός εν ημίν και γι' αυτό το πέρασμα χρειαζόταν να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Μια φορά με ρώτησε, «Δεν μου λες, για να σπουδάσει κανείς δικηγόρος πόσα χρόνια χρειάζονται» του απάντησα. Με ξαναρώτησε. Για να σπουδάσει μηχανικός, χημικός, γιατρός, πόσα χρόνια χρειάζονται. Του απάντησα αναλόγως, απορώντας για τη φύση των ερωτήσεων του. Και ο γέροντας κατέληξε. Εμείς, για να σπουδάσουμε, για να μάθουμε το θέλημα του Θεού και να το εφαρμόσουμε, πόσο χρόνο αφιερώνουμε. Κατάλαβα τι εννοούσε και εντράπηκα να το απαντήσω. Τι να πω ότι οι πιο πολλοί από εμά τους πιστούς είμαστε ράθιμοι, χλιαροί, ερασιτέχνες χριστιανοί. Το ήξερε και μου το είπε. Δεν γίνεται κανείς χριστιανός με την τεμπελιά. Χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά. Ο ίδιος ήταν υπόδειγμα, χωρίς να αυτοπροβάλλεται. Είχε αφιερώσει με ζήλο όλα τα χρόνια της μακράς ζωής του στο να σπουδάζει και να ζει το Χριστό. Ήταν πολύ εργατικό σωματικά και πνευματικά και ήθελε να μεταδώσει την φιλεργία και στους άλλους. Πίστευε ότι η αργία οδηγεί στην ακιδεία και αυτή σε πολλές αρρώστιες ψυχικές και σωματικές. Συνιστούσε την εργασιοθεραπεία, ιδιαίτερα σε όσους είχαν αποδιαργανωθεί και απελπιστεί. Για το γέροντα, ποτέ δεν ήταν αργά για ένα νέο ξεκίνημα θεωρούσε μάλιστα τη διάψευση των κοσμικών ελπίδων και τη συντριβή του εγωισμού σαν την καλύτερη προϋπόθεση για αυτό το ξεκίνημα. Η ιεραρχημένη εργατικότητα της Μαρίας Ο γέροντας όχι μόνο εκτιμούσε την εργασία, αλλά γνώριζε και την αξιολογική της ιεράρχηση. Ένα απόγευμα, ήμασταν καμιά δεκαριά προσκυνητές και ο γέροντας συζητούσε μαζί μας ομαδικός και υπεθρείος. Μας μιλούσε για την εργασία. Κάποια στιγμή μας ρωτά. Δε μου λέτε γιατί ο Χριστός στο Ευαγγέλιο επένει τη Μαρία και όχι την Μάρθα. Επειδή η Μαρία ήταν τεμπέλα?» Μας ευνηδίασε η ερώτησή του και κανείς μας δεν απάντησε. Ο γέροντας συνέχισε. «Όχι, η Μαρία δεν ήταν τεμπέλα. Η Μαρία ήταν...» και Μάρθα ήταν εργατική όπως η Μάρθα, αλλά είχε και κάτι σπουδαίο παραπάνω από αυτήν. Ήξερε να βάζει σε μια σωστή σειρά τις εργασίες της, τις πνευματικές πάνω από τις υλικές. Ήξερε ότι είναι μεγάλο λάθος όταν μας μιλά ο Χριστός, εμείς να ασχολούμαστε με φροντίδες. Υπήρχε ο κατάλληλος καιρός και για αυτές τις εργασίες. Πρώτη όμω εργασία για εκείνη την ώρα ήταν η ακρόαση των λόγων του κυρίου, που θα έδινε αξία και στα έργα τη ηλική διακονία που θα ακολουθούσαν. Στην επιστροφή, σκεπτόμουν τα λόγια αυτά του γέροντα, που απεκάλυπταν πραγματικότητε μη ορατέ εκ πρώτη όψεω, δεν ήταν μόνο οι κοσμικοί που γύριζαν την πλάτη στο Χριστό για να προλάβουν να αγοράσουν αγρόν, αλλά και οι θρησκευόμενοι που έσπευδαν να το συναντήσουν και δεν τον άκουγαν για να μπορέσουν να τον διακονήσουν. Αρκετοί καλοπροαίρετοι πιστοί πιάστηκαν στα δίχτυα μια υπερβολική προ τα έξω δραστηριότητα και με την αυταρέσκεια των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, αυτών που νομίζουν ότι δικαιώνονται με τα έργα του, δεν ακούουν και δεν κατανοούν το Χριστό, αλλά και διαμαρτύρονται εναντίον εκείνων που διαθέτουν το χρόνο του στην προσευχή. Πώ να πιστούν ότι κινδυνεύουν να μοιάσουν με τον Φαρισαίο που απαριθμούσε στο Θεό τα καλά του έργα και αγνοούσε την αλαζονία του ότι τα καλά έργα μόνα τους, χωρίς πνεύμα ταπεινής μαθητείας, γίνονται το ισχυρό άλοθη που τους αποκρύπτει το πνεύμα της υπερηφανίας τους. Ότι πολλοί από τους φιλομοναχικούς, εθεροβάμονες, κάνουν μυστικά τα έργα τους και με όλα τα αυτά θεωρούν τον εαυτό τους αχρίον δούλων που εξητεί ταπεινά το έλεος της αγάπης του Χριστού. Και ότι η προσευχή δεν είναι ένα από τα έργα, αλλά το έργο, το «εν χρία» που δεν αποτελεί απλώς μέσον, αλλά των σκοπών της ζωής, την αγαθή μερίδα, την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη του γέροντος Ο γέροντας, εργατικότερος από την Μάρθα, έμοιαζε πολύ στη Μαρία, διότι καθισμένος παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγο αυτού συνομιλώντας αδιαλείπτως μαζί του. Γι' αυτό έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματο, που ήταν αντιληπτό από τους πλούσιους καρπούς του πλούσιου καρπού του. Πρώτο καρπό ήταν η αγάπη του. Μια αγάπη αληθινή, ανεπιτίδευτη, απροϋπόθετη, φιλόστοργη, πιο δυνατή από το θάνατο, πιο βαθιά και πιο πλατιά από τον ωκεανό, που αγκάλιαζε απροσωπόληπτα τον κάθε άνθρωπο, τον κόσμο ολόκληρο. Ήταν η αγάπη του Χριστού, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Κατά χάριν Χριστού, ο γέροντας μιλούσε μυστικά, τες γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων. Είχε προφητείαν και σχεδόν γνώριζε τα μυστήρια πάντα. Κατ' είχε πάσαν τη γνώση και πάσαν την πίστη, ώστε όρι με θυστάνει, διέθετε πάντα τα υπάρχοντά του και παρέδιδε το σώμα του ή να καυθίσετε, στο πύρ των ποικίλων και ισοβίων δοκιμασιών του και όλα αυτά τα έκανε αγάπην έχων. Η αγάπη του ήταν μεγαλόψυχη, ευεργετική, δεν ζηλοτυπούσε, δεν ξυπαζόταν, δεν υπερηφανευόταν, δεν ασχημονούσε, ήταν ανιδιοτελής και αόρχητη και αμνησίκακη που θλιβόταν στην αδικία και χαιρόταν στην επικράτηση της αληθείας. Σκέπαζε τα πάντα, ήταν καλόπιστη για όλα. Ήλπιζε το καλό για όλα. Υπέμεινε τα πάντα. Η αγάπη του ποτέ δεν ξέπεσε, αλλά στάθηκε πάντα όρθια για να υψωθεί στο τέλος από τη γη στους ουρανούς, όπου αντίκρισε την αιώνια αγάπη πρόσωπον προς πρόσωπον. Η λυπή καρπή του πνεύματος Εκτός από την αγάπη του ήταν φανερή και η άλλη καρπή του Αγίου Πνεύματος που εσήκωσε εν αυτό. Η σταυραναστάσιμη χαρά του, που άνθιζε σαν τέντελ ακόμα και μέσα στις πιο παγερές θύελες της ζωής του και μεταδιδόταν σε κάθε λυπημένο επισκέπτη του. Η ειρήνη του, που παρόλες τις εξωτερικές ταραχές που τον κύκλωναν, βασίλευε αδιατάραχτη μέσα του και μαγνήτιζε χιλιάδες ψυχές που έρχονταν να ειρηνεύσουν κοντά του. Η μακροθυμία του, που σαν το πληγωμένο πελεκάνο σκέπαζε στοργικά τα πνευματικά του παιδιά, έστω και αν αυτά τον ράφιζαν απαιτητικά. Η πάντα καλοπροαίρετη διάθεσή του που αφόπλιζε ακόμη και τον πιο καχύποπτο. Η καλοσύνη του που σκόρπιζε σε όλους απλόχερα πλούσια δώρα πνευματικά και υλικά. Η ακλόνητη πίστη του στο Χριστό και αψεγάδια στη αξιοπιστία και συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις του. Η πραότητά του ακόμη και στις πιο εκνευριστικές και επίμονες ενοχλήσεις. Η ασκητική εγκρατειά του ακόμα και στις πιο αδιάβλητες απαιτήσει της ψυχής και του σώματός του. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του γινόταν φανερή γιατί μας γέμιζε διαρκώς θαυμασμό καθώς τη βλέπουμε γαλήνια. Να κυλά ενθλίψει πολύ με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Εκφράζοντας τα βιώματά του θα μπορούσε να πει το αποστολικό «Δύο ευδοκό εν ασθενίας, εν ύβρεσιν εν ανάγκες, εν διωγμής, εν στεναχωρίες υπερ Χριστού». Η αγιότητα του γέροντα δεν πετούσε σε ρόδινα σύννεφα ονείρων, αλλά πατούσε στη σκληρή γη των δοκιμασιών και των θλίψεων και γι' αυτό ήταν πραγματική και πιστική. Έπιθε τους αφιβάλλοντας, ήλεγε τους αμετανόητους, δίδασκε τους καλοπροαίρετους, ευεργετούσε τους πάντες. Ο γέροντας αγαπούσε πολύ τους Αγίους γιατί με αυτού συμπνευματιζόταν, με αυτού τέριαζε, ήταν φίλος τους, τους καταλάβαινε και τον καταλάβαιναν, αυτοί τον ενέπνεαν και τον ανέπαβαν. Δεν ζηλεύε ό,τι καλό έβλεπε στους άλλους, αντίθετα χαιρόταν γι' αυτό, σαν να ήταν δικό του. Οι Άγιοι δεν ζηλεύουν, αλλά συγχαίρουν για το καλό, που το θεωρούν κοινόν κτήμα, δώρο του Θεού στο ενιαίο σώμα της Εκκλησίας. Ο γέροντας, πρεσβήτης ο ίδιος, δεν δυσκολευόταν να υποκληθεί μπροστά σε ένα νέο που είχε φτάσει στην αγιότητα, αφού η αγιότητα δεν έχει ηλικία έχει την ηλικία του Θεού. Είναι αιώνια. Ο γέροντας ήταν πολύ ευφυής και καθόλου πονηρός. Δεν είχε την εξυπνάδα των κοσμικών που ισοδυναμεί με πονηρία και δολιότητα. Είχε την υφαλιότητα των Αγίων που ισοδυναμεί με την καταθεών σοφία που ξέρει να προτιμά τα μαργαριτάρια από τα σκύβαλα. Ο διάβολος είναι πονηρός αλλά όχι έξυπνος γιατί είναι κουτός όπως και κάθε οπαδός του με τις κουτές επιλογές του. Ο γέροντας ήταν πάντα λογικός, συχνά υπέρλογος, αλλά ποτέ παράλογος. Υπερέβαινε συχνά τη λογική, χωρίς ποτέ να κατεβαίνει κάτω από αυτήν. Η λογική του γέροντα αποτελούσε όαση ανθρώπινου αυτοσεβασμού. Μερικοί ορθολογιστές, ακούοντας διηγήσει για απόψεις του γέροντα, έλεγαν «Μα αυτά μπορεί να τα πει οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος. Ασφαλώς μπορεί, με τη διαφορά όμως, ότι οι απόψει ενός λογικού ανθρώπου ήταν πιθανόν να διαψευστούν από τα μεταγενέστερα υπερλογικά γεγονότα, ενώ οι απόψει του γέροντα επιβεβαιώνονταν από αυτά. Στο γέροντα διέκρινες πάντα την αίσθηση του μέτρου. Διέκρινες ακόμη την πολύ προσεκτική, ορθόδοξη, ισορροπημένη πορεία που δεν έκλεινε ούτε προς τους αριστερούς, ούτε προς τους δεξιούς πειρασμούς του διαβόλου. Στη ζωή του καταλάβαινε τι εσήμενε ο λόγος «Ορθοδοξήν έστι το αΐσχυνο βατίν». Και κλείνοντας αγαπητοί ακροατές, σύμφωνα με όλα αυτά που ακούσαμε στη σημερινή εκπομπή, θα θυμίσουμε τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη που έλεγε ότι κάθε χριστιανός είναι αξιοπρεπής. Με αυτά τα λόγια και με αυτές τις σκέψεις αγαπητοί ακροατές θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε! Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, από τα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια, Δέσποινα Παπά.